Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορούσα να επιτρέψω στον εαυτό μου να μην μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Πολύ σπάνια, έτσι αλλιώς θα παίρνω το λόγο ως βουλευτής, παρότι παρακολουθώ όσο μπορώ και επιτροπές και την Ολομέλεια. Γιατί πέραν του ότι ήμουνα παρόν στο δημόσιο διάλογο και στις εξελίξεις τα τελευταία 15 χρόνια για τα μέσα ενημέρωσης, ήμουνα και εισηγητής για το θέμα της ΕΡΤ στην προηγούμενη περίοδο, προπροηγούμενη, και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου γίνανε 3 ή 4 πάρα πολύ σοβαρές συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα, σε συνέχειες που θα σας συνέστηνα στα πρακτικά τους, επειδή έχουν πολλά και τεχνικά και πολιτικά στοιχεία που είχαν βγει σε εκείνες τις συζητήσεις, να προστρέξετε μέχρι και το Σάββατο που θα γίνει εδώ η τελευταία συζήτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα και τον τελευταίο μήνα αισθάνομαι πολύ καλά βλέποντας τα κανάλια, ενώ τα περισσότερα της ιδιωτικής τηλεόρασης, για την ευαισθησία την κοινωνική που επιδεικνύουν για όλα τα θέματα και τις συνέπειες που έχουν οι ασκούμενες πολιτικές και οι συνέπειες όλων των πολιτικών που είχαν ασκηθεί. Είναι σαν να ζω σε μια άλλη χώρα μετά από 5 χρόνια που δεν υπήρχε, δεν μπορούσες να δεις τίποτα που να αναφέρεται στις συνέπειες της κρίσης. Και πραγματικά, και δεν το λέω ειρωνικά, κάθομαι, τα βλέπω, παρότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε ένα βαθμό είναι και ας πούμε επιλεκτικά βαλμένα, διότι αυτό με επηρεάζει για την δουλειά μας εδώ πέρα μέσα, με πιέζει, δεν αισθάνομαι άσχημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μερικά θέματα στα οποία θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα ξεκαθαρίσετε. Και το πρωί δεν ήθελα να παρέμβω όταν έγινε η συζήτηση της συνταγματικότητας ως προς το εξής ζήτημα. Για το θέμα, παραδείγματος χάρη, του αριθμού των αδειών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος για όσους νομίζουν ότι επειδή η τεχνολογία δίνει πράγματι πολύ μεγάλη δυνατότητα το ψηφιακό φάσμα να υπάρχουν πολλά κανάλια, μιλάω για τεχνικής εμβέλειας, δεν μιλάω για τα περιφερειακά. Αυτό είναι θέμα της αγοράς και μάλιστα είδα ότι ο κύριος Βενιζέλος στην ομιλία του είπε και το σημαντικό, ότι δηλαδή η αγορά τελικά θα δείξει τι θα μείνει και τι θα φύγει. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εκεί ακριβώς προσκρούει στο δημόσιο χαρακτήρα και στην ιδιοκτησία των συχνοτήτων. Όλη η δημόσια συζήτηση που έχει γίνει στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σας το λέω και μην το ψάχνετε, τα τελευταία χρόνια και για το αναλογικό και για το ψηφιακό φάσμα, κατατείνει ότι κάθε φορά θα πρέπει τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, οι δυνατότητες που τα έχουν, να είναι ορισμένα σε σχέση με τον πληθυσμό και τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, δηλαδή τη διαφημιστική πίτα κτλ. Αλλιώς δεν μπορούν να συντηρηθούν. Αλλιώς, διότι κανείς ουδής είναι ανοήμων εδώ πέρα μέσα, θα υποβαθμίζεται συνεχώς το επίπεδό τους. Προφανώς μπορεί να λειτουργήσουν 25 λοιπόν. Και με 3,5 εργαζόμενους, μία τηλεφωνήτρια, πλέει τέτοια έτοιμες ταινίες χωρίς δημοσιογράφους, διότι πώς θα επιβιώσουν. Η διαφημιστική πίτα είναι συγκεκριμένη. Στη φάση του αναλογικού φάσματος λέγανε για 2 έως 4, για 2 έως 4 άδειες στον ελλαδικό χώρο. Τώρα λοιπόν ας είναι όσες είναι. Εγώ συμφωνώ απολύτως πως είναι θέμα εδώ την νομοθετική να συνεννοηθούμε πόσες θα είναι οι άδειες. Πόσες. 6 χωράει 7. Μιλάω για τις εθνικές εμβέλειες. Δεν μιλάω για τα περιφερειακά, για τα άλλα. Είναι απολύτως σωστό. Διαφορετικά η διαπλοκή ξεκινάει από εκεί. Μία επιχείρηση για να ζήσει θέλει διαφήμιση, υποβαθμίζει το προϊόν της, πηγαίνει, βρίσκει κάποιον τον οποίο προμοτάρει, πολιτικό ή επιχειρηματία, με ονόματα να μιλήσουμε, πανελλαδικά. Και αρχίζουν, δεν προκάλεσα κυρία Βούλτεψε προς Θεού, έχετε αντιληφθεί, δεν πρόκειται να μιλήσω για κανένα κόμμα ή... Λοιπόν,
Και έτσι ξεκινάει η διαπλοκή. Άρα λοιπόν το θέμα του αριθμού των αδειών είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα πρέπει και με επιστημονικό διάλογο και πολιτικά να το συζητήσουμε. Δεύτερο ζήτημα. Δυστυχώς δεν άκουσα και στην Επιτροπή και εδώ καμιά αυτοκριτική για το μαύρο στην ΕΡΤ. Δηλαδή πώς έγινε αυτό το πράγμα εκεί πέρα τα προηγούμενα χρόνια και τι αποτιμά κανείς και τώρα σε σχέση με τη δυνατότητα που δίνεται μέσα εκεί, μέσα από ένα πλουραλισμό ενώ και στις θεματικές, να προσεγγίζονται κοινωνικά θέματα και άλλα. Δεν υπήρξε επίσης καμία κριτική στο άναρχο τηλεοπτικό τοπίο τόσων ετών. Εννοώ από ορισμένες πλευρές, διότι από άλλες πλευρές και της αντιπολίτευσης υπάρχει μια συστηματική επ' αυτών κριτική. Πάντως, όσοι και οι περισσότεροι από αυτούς που σήκωσαν τους τόνους στις προηγούμενες συζητήσεις δεν αναφερόντουσαν στην αθλειότητα, επιτρέψτε μου να πω, που σε μεγάλο βαθμό κυριάρχησε σε αυτό το τηλεοπτικό τοπίο όλα αυτά τα χρόνια. Να μιλήσουμε για χειραγώγηση. Καθαρά πράγματα τώρα, μη συζητάμε. Πέραν δηλαδή του υποβαθμισμένου πολιτιστικού ή άλλου, σαφέστατα χειραγώγηση πολιτική επιχειρήθηκε επί χρόνια, επί δεκαετίες, σε όλες τις κρίσιμες καμπές της πολιτικής ζωής του τόπου. Στο όνομα συμφερόντων κτλ. Βεβαίως τα ιδιωτικά συμφέροντα και ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν και άποψη ό,τι άλλο θέλουν. Αλλά να το διαπιστώσουμε. Και όταν το διαπιστώνεις για όλους μαζί, συλλήβδη, δηλαδή ότι είναι μέρος του πολέμου, είναι μέρος οργανικό των αντιμαχόμενων μερίδων, ιδεολογικά, θεωρητικά, πρέπει να το επισημάνεις. Πρέπει να πεις ότι με ενοχλεί, έστω και αν ήταν από την πλευρά μου. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχεις πιο χαμηλούς τόνους όταν λες στη νέα κυβέρνηση μην αλλάξεις τίποτα. Γιατί αυτή είναι το αίτημα αυτών των ημερών, εξ όσων γίνεται αντιληπτό, είναι μην πειράζετε, μην αλλάζετε τίποτα. Γιατί? Διότι είναι σίγουρο ότι εσείς πάτε να βρείτε καινούριους και νέα διαπλοκή και καινούριους ταβαντζίδες και αποδείξτε ότι δεν είναι έτσι. Το άκουσα 4 φορές. Είναι απίστευτο και απολύτως προκλητικό, υποκριτικό και απολύτικο. Έτσι, διότι όλοι ζούμε και όλοι ξέρουμε αυτές τις δεκαετίες τι έγινε προς όλες τις πλευρές. Άλλο να επισημαίνετε ότι κοιτάξτε πώς λειτουργήσαν τα πράγματα, μην πάτε να κάνετε τα ίδια και χειρότερα, μην πάτε να όλα αυτά και άλλο να μην λέμε τίποτα. Διότι δεν υπόθηκε τίποτα ως κριτική άποψη για το τι έγινε αυτά τα χρόνια, ενώ από ορισμένες πλευρές. Τι είναι? Υπόσχεσαι. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, υπόθηκε μήπως και το άλλο από αυτό εδώ το έδρανο, ορισμένοι από τους παλαιότερους, από όλες τις τέτοιες θυμούνται, πόσες φορές ετέθη το Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Με το σοβαρό ζήτημα, τώρα δεν σηκώνω τους τόνους όπως τους σήκωνα τότε, της συμφωνίας που έγινε για την Τίτζεα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα και το είχαμε ρωτήσει 3-4 φορές εδώ, απάντηση δεν είχε δοθεί, όπως και στις επιτροπές. Είναι δυνατόν να συγκροτείτε, άκουσα χθες και τον αγαπητό τον κύριο Λιαρέλη που ήταν εκ μέρους των τηλεοπτικών καναλιών στην Επιτροπή. Είναι δυνατόν. Δεν μπαίνει θέμα αν είναι ένας ή δύο ή τρεις υπάροχοι συχνοτήτων. Εντάξει, αυτό να συζητηθεί. Είναι δυνατόν ο μοναδικός πάροχος συχνοτήτων προς τους παρόχους προγράμματος να είναι το καρτέλ του συνόλου των παρόχων προγράμματος των καναλιών? Αυτά είναι οι πάροχοι προγράμματος, είναι τα κανάλια. Αυτοί έχουν συγκροτήσει λοιπόν, συγκροτούνται σε ένα καρτέλ και δίνουν το σήμα, δίνουν τη συχνότητα στους εαυτούς τους. Πόσες φορές το είπαμε από εδώ? Πόσες φορές καλέσαμε να απαντηθεί? Πόσες φορές τα πάμε στις επιτροπές? Ουδέποτε. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, υπάρχει η Αγία ΕΤ, η οποία όλα αυτά τα έχει ευλογήσει απλόχερα. Μας αρέσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καλό πράγμα. Δεν είναι, είναι αφύσικο. Αυτό που έγινε όλα αυτά τα χρόνια ήταν αφύσικο. Να πω και για τ' άλλο.
Όταν έγινε το πέρασμα, σας λέω, είναι από τα θέματα που γνωρίζω τις ενασχόλησεις μου μέσα στη Βουλή. Όταν έγινε το πέρασμα από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή, υπογράφτηκαν όταν υπογραφτούν, δόθηκαν οι παρατάσεις, έναν Αύγουστο έγινε ολόκληρο. Ξέρετε τι δεν εξετάστηκε από το ΕΣΟΥΡΟΥ τότε και επενέβη το Συμβούλιο της Επικρατείας? Η κεφαλαιακή επάρκεια των καναλαρχών, των επιχειρηματιών, οι οποίοι περάσανε αυτούσι, δηλαδή είχε βγει μια τροπολογία που έλεγε όσοι μεταδίδουν σήμα μέχρι 31 Αυγούστου περνάνε και στην άλλη εποχή. Εκεί όμως ο νόμος λέει, και το ΕΣΟΥΡΟΥ το ξέρει καλύτερα από όλους μας, διότι είναι ο φύλακας του νόμου σε αυτά τα ζητήματα, ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζεται για να δοθεί η άδεια είναι η κεφαλαιακή επάρκεια, είναι η κατάσταση των δανείων, των χρωστουμένων, των... Πέρασαν έτσι. Δεν έγινε τίποτα. Εντός κρίσεως, πριν ένα-ενάμιση χρόνο γίνανε αυτό. Λοιπόν, μη μιλάμε λοιπόν γενικά και αόριστα, δεν τα άκουσα και ωραίες ομιλίες περί τεχνολογιών κτλ. Να εξηγηθούμε και σε αυτό το ζήτημα. Οι τεχνολογίες δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι ουδέτερες. Και από εκεί και πέρα, όποιος τις χρησιμοποιεί, προσέξτε. Το εάν θα προωθηθεί μια τεχνολογία για να βγει, τι προτεραιότητες θα έχει, σε τι σειρά ερευνητική θα μπει, πόσο θα επικαλύψει την προηγούμενη τεχνολογία, σε ποιο βαθμό θα γίνει το όριο για το πέρασμα σε μια νέα εποχή, σε πολλές επιστήμες, έτσι, και σε είναι ζήτημα επιλογών, οι οποίες γίνονται και από την αγορά, γίνονται και από την πολιτική, περικλείουν συγκρούσεις συμφερόντων κτλ. Βεβαίως δεν είναι η τεχνολογία, ξέρω κι εγώ, εξυπαρχής, δεν υπάρχει η αριστερή, η δεξιά, η τάξη κτλ. Αλλά στο πεδίο του ποια τεχνολογική ανάπτυξη θα υπάρξει, προς ποια κατεύθυνση, προφανώς υπησέρχεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η αντίληψη του τι πάει να καλύψει. Και κλείνω με αυτό, διότι έχει σημασία. Σε αυτή τη Βουλή, πριν από 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σε 13 χρόνια, αλλά και στο δημόσιο χώρο, είναι πολύ έντονη συζήτηση για το βασικό μέτωπο. Και λυπάμαι το πρωί, ο κύριος Λοβέρδος είναι παρόν και είναι εκ των παλαιότερων, λυπάμαι το πρωί του πώς εμφανίστηκε από τον εισηγητή τον πρωινό του της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το θέμα της αντισυνταγματικότητας, του πώς τότε υπέστη μια ήττα η δημοκρατία στην Ελλάδα. Εμφανίστηκε σαν να είναι μια καταιγίδα που ήρθε, σαν αυτά που γίνονται, όπως και η κρίση καμιά. Ήρθε η κρίση και μας έκανε. Δεν ήταν έτσι. Και η αριστερά τότε είχε ψηφίσει. Η αριστερά και τα δύο κόμματα της αριστερά. Τα περισσότερα άρθρα στο τελικό νομοσχέδιο και στην τελική σύγκρουση που στήθηκε λόμπι στις Βρυξέλλες που έστησε εναντίον της ελληνικής δημοκρατίας αυτό που ακούστηκε το πρωί, δηλαδή μια νομοθεσία που έθετε εκποδών τα ασυμβίβαστα για τους μεγάλους. Λόμπι, επί δύο μήνες, από μεγάλα συμφέροντα, ντόπια από εδώ. Και έγινε πάρα πολύ σκληρή σύγκρουση, όπου ιτήθηκε τότε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στη διακυβέρνηση, δεν θυμάμαι. Και οι αρμόδιοι και ο πρωθυπουργός ιτήθηκαν. Και μαζί με αυτούς ιτήθηκε, διότι τότε ήταν ένα σταυροδρόμι. Ήδη είχε συνειδητοποιηθεί του πώς είχε πάει στρεβλά, τέλειωσα, του πώς είχε πάει στρεβλά η ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Είχε συνειδητοποιηθεί ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για να μπουν τα πράγματα σωστά. Στη τάξη. Δεν μπήκανε. Και δεν μπήκανε, ξέρετε γιατί. Διότι ενώ υπήρχε νομολογία, κύριε Λοβέρδο, με συγχωρείτε, διότι τα ξέρετε, ήσασταν και στις Βρυξέλλες. Ενώ υπήρχε νομολογία, κύριε Θεοχαρόπουλε, για να η Ολλανδική, για να θεωρηθεί πολιτιστικό προϊόν τα μίντια και το άνοιγμα στην τηλεόραση και άρα με κάποιες νόρμες και αξίες και κανόνες να αντιμετωπιστεί, θεωρήθηκε εμπορικό προϊόν και έγινε σύγκρουση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τότε όλα αυτά περάσανε ως εμπορικά προϊόντα, σαν να μιλάμε για τη φέτα και το μοσχάρι. Και ακούγοντάς σας χθες, ακούγοντας χθες το σας να διαγραφεί από τα πρακτικά,
φέρτε μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δούμε τα χαρτιά, να δούμε τι σας είπαν. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι είπαν στον κύριο Σπίτσετσα. Να δούμε αν είστε σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, για να θεωρούνται όλη η ιστορία της τηλεοψίας, που είναι μια επανάσταση και με την ψηφιακή εποχή και πλέον καθώς λειτουργούν όλα τα μίντια μαζί και όχι μόνο τα μίντια, προφανώς είναι το όριο μιας νέας εποχής που τη ζούμε ήδη και τη βιώνουμε από τα παιδιά μας μέχρι και η κινητή τηλεφωνία κτλ. Πλέον είναι μόντελ, όλο μαζί λειτουργεί το πράγμα. Από εκεί ξεκίνησε. Φύγαμε εντελώς από τον πολιτισμό, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, αυτά που λέει το Σύνταγμα. Οι πρόνοιες, οι εγγύησεις. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Στο όνομα αυτής της αντίληψης αυτά όλα να τα ξεχάσουμε και να λέμε με αυτόν τον ηρωνικό τρόπο που είδα, ας πούμε, και η αγαπητή του Εσουρού, είναι του 95, του 97 ιδέες αυτά. Είναι ένα παλιό τέτοιο. Τρέψτε μου να πω. Ας σοβαρευτούμε, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και μπορούμε πράγματι να οριοθετήσουμε μια νέα εποχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε